Ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας και Θεοφόρος Ο Όσιος Παΐσιος καταγόταν από την Αίγυπτο και γεννήθηκε το έτος 300 Χριστών, από γονεί πολύ πλούσιους αλλά και ευσεβείς. Ήσαν επτά αδέλφια και ο μικρότερος ήταν ο Παΐσιος. Σε μικρή ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα και η ιστορική μητέρα του τον ανέθρεψε σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Σε νεαρή ηλικία ο Παΐσιος πήγε στην έρημο κοντά στον διάσημο για την αρετή του Αβά Παμβό. Με οδηγό αυτόν τον έμπειρο πνευματικό πατέρα, ο Όσιος Παΐσιος απέκτησε πολλές θείε αρετές. Όταν εκοιμήθη ο Αβά Παμβό, ο Παΐσιος ανεχώρησε στο δυτικό μέρος της ερήμου και εκεί έστησε την διαμονή του όπου πλήθος ανθρώπων πήγαιναν προς Αυτόν για να ζητήσουν το δρόμο της σωτηρίας και να ακούσουν από το στόμα Του λόγια πνευματικά και ψυχοφελή. Όταν ο Παΐσιος έφτασε σε βαθιά γεράματα, τον παρεκάλεσαν πολλοί αδελφοί να αφήσει την έρημο και να κατέβει στην κοντινότερη πόλη, για να μπορέσουν πολλοί άνθρωποι να ωφεληθούν από τους Αγίους Λόγους Του. Πράγμα το οποίο έγινε και έτσι δόθηκε σε πολλούς η ευκαιρία να γνωρίσουν τον δρόμο της σωτηρίας από τα θεόπνευστα λόγια του Παϊσίου. Μαθητής του Οσίου υπήρξε και ο Όσιος Παύλος. Αφού ωφέλισε πολλούς συνανθρώπους του, εκοιμήθη σε πολύ προχωρημένη ηλικία και τον ενταφίασαν στην έρημο όπου ασκήτευε. Μετά από χρόνια, ο πατήρης Σίδωρος ανεκόμισε τα τίμια λείψανά του και τα μετέφερε στην Πισιδία, όπου τα εναπόθεσε στο εκεί μοναστήρι του. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε το πώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επισκέφθηκε τον Όσιο Παΐσιο τον Μέγα. Κάποτε την ώρα που ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν στο κελί του, τον επισκέφθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μαζί με δύο αγγέλους, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Πατριάρχη Αβραάμ και του λέει «Χαίρε Παΐσιε, σήμερα πρέπει να με φιλοξενήσεις». Και πράγματι ο Όσιος Παΐσιος, κατά μίμηση του Πατριάρχου Αβραάμ, τον φιλοξένησε με μεγάλη προθυμία. Αλλά αυτός δεν φρόντισε να ετοιμάσει φαγητά και ποτά, όπως εκείνος, αλλά φιλοξένησε τον πανταχού παρόντα Θεό με γνώμην καθαράν. Έτσι βάζοντας νερό μέσα στον υπτήρα, ένυψε ό του θαύματος δια την άκραν συγκατάβαση του Κυρίου, του αχράντους του πόδας. Και ενώ ο Όσιος Παΐσιος τον φιλοξενούσε με πάσαν επιμέλεια, ο Σωτήρας έδειχνε σε αυτόν την μεγάλην του αγάπη φιλανθρώπος. Αφού από αυτά που ταιριάζουν στην φιλοξενία, Τίποτε άλλο δεν είναι πιο ευγενές από το να πλύνει κάποιος τα πόδια αυτών που τον επισκέπτονται. Πράγμα βεβαίως που και ο Όσιος Παΐσιος το έπραξε. Και για τον λόγο αυτό, ο Σωτήρας αφού του είπε «Η ειρήνη σύ, το εκλεκτό μου θεράποντι, έγινε άφαντος». Τότε ο Μέγας Παΐσιος, φλεγόμενος από θείο έρωτα, λόγω της συνομιλίας αυτής και μιμούμενος τον Απόστολο Κλεόπα, δηλαδή έχοντας την καρδιά του και ομένη, έτσι και αυτός όπως και εκείνος έτρεξε ασυγκράτητος προς το νερό, δηλαδή σε εκείνο το απόνημα από το οποίο είχαν πληθεί τα πόδια του Κυρίου, το οποίο του άφησε ο Κύριος ως ένα πράγμα μεγάλο και αξιόλογο και το ήπιε προθήμως και με μεγάλη επιθυμία. Ο Όσιος Παΐσιος όμως δεν το ήπιε όλο, αλλά άφησε και λίγο για τον μαθητή του, ο οποίος έλειπε στην πόλη. Έτσι, όταν ο μαθητής του επέστρεψε εξουθενωμένος από την οδηπορία, ο Μέγας Παΐσιος του είπε «Πήγαινε παιδί μου στον Ιπτήρα και για να σβήσεις την δίψα που έχεις από την κάψα του ηλίου, πιες αυτό που έχει μέσα». Ο μαθητής του του είπε πως θα κάνει αυτό που τον πρόσταξε, αλλά μέσα στο μυαλό του σκεφτόταν αντίθετα πράγματα. Έλεγε λοιπόν στον εαυτό του «Εγώ ήλθα μέσα σε τέτοιο καύσωνα και ο γέροντας, αντί να με στείλει στη βρύση να πιω καθαρό και κρύο νερό, με προστάζει αδιάκριτα να πιω το νερό του νυπτήρα που είναι απόνυμα». Αυτά συλλογιζόταν ο μαθητής και δεν έκανε υπακοή στον γέροντα. Ο δε Όσιος του είπε ξανά «Πήγαινε παιδί μου στον νυπτήρα και πιέστο. Και ο μαθητής είπε «Πάω», αλλά δεν πήγε. Και τρίτη φορά του επανέλαβε ο Όσιος να πιει το νερό αυτό, αλλά τελικά ο μαθητής αυτός δεν υπάκουσε. Τότε ο Όσιος του είπε «Έλαβες παιδί μου την πληρωμή της παρακοή σου, στερήθηκε στα θεία χαρίσματα». Όταν ο μαθητής άκουσε αυτά τα λόγια, λυπήθηκε πάρα πολύ και γι' αυτό και έτρεξε στον υπτήρα, αλλά δεν βρήκε τίποτε και είπε στον γέροντα «Πάτερ, δεν βρίσκω νερό στον υπτήρα για να πιω». Ο δε θείος Παΐσιος του είπε «Και πώς είναι δυνατόν να βρεις αφού έκανες τον εαυτό σου ανάξιο, διότι η παρακοή διώχνει από τον παρήκουο το χάρισμα. Αντιθέτως η υπακοή το φέρνει στον υπάκουο». Και επειδή ο υποτακτικός ελυπήθη, ρώτησε τον όσιο να μάθει τι ήταν αυτό το μεγάλο χάρισμα το οποίο στερήθηκε και επιπλέον πώς είναι δυνατόν να εξαφανίστηκε το νερό από τον υπτήρα. Τότε ο Όσιος Παΐσιος του διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν και συμπλήρωσε κι αυτό επίσης. Επειδή φάνηκε παρήκοος και δεν κατεδέχθης να πιείς εκείνο το νερό που προστάχθηκε τρεις φορές, για τον λόγο αυτό κατέβηκε από τον ουρανό άγγελος Κυρίου και αφού με κάθε ευλάβεια πήρε το απόνημα με το οποίο είχα πλύνει τα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού και ανέβηκε πάλι στον ουρανό. Από το βιβλίο «Ο Μέγας Συναξαριστής» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο ενσαρκός άγγελος των μοναστών κορονής, ο ασαρκός άνθρωπος των ουρανών ο Θείος Παΐσιος,

τον τιμήσω με.